Αλλάζουμε κλίμα. Από το πρωί απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη συμμορίας που μαχαίρωνε και ξυλοκοπούσε άγρια ανηλίκους. Πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Γαλάρη που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα. Οι τρεις ανήλικοι, να πούμε καταρχάς, είναι 15, 16 και 17 ετών. Όπως πληροφορούμαστε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία και του τρίτου κατηγορουμένου, του 16χρονου Έλληνα. Βαρύτατες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, όπως είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, επικίνδυνη σωματική βλάβη και συμμορία, η οποία, Λίνα, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στον Άγιο Παντελεήμονα, στα Σεπόλια και στον Κολονό, που εκεί τα μέλη της πραγματοποιούσαν διάφορες επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων, με μαχαίρια, με σιδηρογροθιές, άλλοτε για να ληστέψουν και άλλοτε έτσι για κανέναν συγκεκριμένο, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μεταξύ άλλων, να πούμε ότι κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν έναν 16χρονο μαθητή του πρώτου ΕΠΑΛ στην Αθήνα. Χθες το απόγευμα συνελήφθη ένας 15χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος ο οποίος μαχαίρωσε τον 16χρονο, ήρθε εδώ στα δικαστήρια, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Τώρα να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ναι, ο 16χρονος Έλληνας στην απολογία του φέρεται να αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση με μαχαίρι, ωστόσο αποδέχεται τις ληστείες με κινητά και άλλες επιθέσεις.